Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των οδηγών και των ιδιοκτητών φορτηγών λόγω της μη έκδοσης των καρτών στους ψηφιακούς ταχογράφους. Ο Εργασιακός Σύμβουλος Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς Μιχάλης Παπαδόπουλος έκανε καταγγελία στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης. Εγώ επικοινώνησα τα Χριστούγεννα με το Υπουργείο Μεταφορών. Μου είχαν πει ότι έχουν κλείσει συμφωνία με μια ελληνική εταιρεία που θα εκδίδει πλέον τις κάρτες και έχει λήξει το πρόβλημα. Αντί αυτού όμως αυξήθηκε πολύ περισσότερο. Δεν ενδιαφέρθηκε το Υπουργείο καθόλου για τις κάρτες. Σήμερα έχουμε εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες και είμαι υπερβολικός, αλλά εκατοντάδες συναδέλφους οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους. Γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών δέχονται συνεχώς τηλεφωνήματα από όλη τη χώρα. Ιδιαίτερα οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές από τη Βόρεια Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται συχνά στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με βάση τις παραγγελίες τους. Για τους οδηγούς που κινούνται εντός της χώρας, έχει αποφασιστεί η παράταση ισχύως όσων ταχογράφων έληγαν μέχρι να εκδοθούν οι νέες κάρτες. Οι οδηγοί που δουλεύουν στο εξωτερικό και έχουν έλειξει οι κάρτες τους. Δουλεύουν ανεξέλεγκτα. Δεν μπορεί η τροχιά να τους ελέγξει για τα ωράρια. Αφού δεν βάζει κάρτα, δεν μπορεί να τους ελέγξει. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι αλαλούμ. Και επειδή... Δηλαδή οδηγοί χωρίς να καταγράφεται χωρίς... η ώρα εργασίας, έτσι. Οι υπερορίες... Τίποτα. Και εκμεταλλευόμενοι... Σοβαρή καταγγελία. Βεβαίως και εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση αυτή κάποιοι κακοί μεταφορείς, υποχρεώνουν τους οδηγούς και τους λένε μη φοβάσαι οδηγέ, πήγαινε. Πόσες ώρες? 18 ώρες. Πού πάνε 18 ώρες? Πηγαίνει Αθήνα, γυρίζει από την Αθήνα, πηγαίνει στην Ξάδη, έρχεται από την Ξάδη, πηγαίνει σε άλλο σημείο, Ήπειρο. Και γι' αυτό έχουμε και τώρα τελευταία, αρχίσαμε πάλι να έχουμε δυστυχήματα, ξαπλώνουν οι Ιταλίκες. Το Υπουργείο Υποδομών δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους υπόχρεους τις νέες κάρτες λόγω καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στο σχετικό διαγωνισμό.